νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εμφανώς χαρούμενος και συγκινημένος από το εκλογικό αποτέλεσμα και τη θριαμβευτική του νίκη έναντι του νυν δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, φθάνει στο εκλογικό κέντρο επί της οδού Βενιζέλου υπό τους ήχους μουσικής των AC/DC. Εκεί τον υποδέχονται μέλη της παράταξής του και συνεργάτες του, οι οποίοι τον πνίγουν στις αγκαλιές τους. Το συγκεντρωμένο πλήθος τον χειροκροτεί παρατεταμένα. Αμέσως στείνεται μια γιορτή, ένα μεγάλο πάρτι με τους φίλους της παράταξης να κλείνουν την οδό Βενιζέλου και να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Ο κύριος Αγγελούδης ανέβηκε στο βήμα κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις ως νέος δήμαρχος της πόλης. Θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ όλους. Η πόλη μας, η όμορφη Θεσσαλονίκη, μίλησε. Οι πολίτες μίλησαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Θεσσαλονικείς και αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και όλους αυτούς που έκαναν άλλη επιλογή, αλλά και εκείνους που επέλεξαν την αποχή. Είναι δική μας τώρα η ευθύνη να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους με τη δουλειά μας. Τώρα είναι η ώρα της δουλειάς για τους ανθρώπους της πόλης μας. Ο Στέλιος Αγγελούδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες του, τους εθελοντές και κυρίως τους υποψηφίους της ομάδας για τη Θεσσαλονίκη, αυτούς τους υπέροχους ενεργούς πολίτες, όπως ο ίδιος τους χαρακτήρισε, που τον εμπιστεύτηκαν ώστε να κάνουν όλοι μαζί αυτή την όμορφη περιπέτεια ένα όμορφο ταξίδι για την συμπρωτεύουσα. Ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης προανήγγειλε δουλειά για να βελτιωθεί η καθημερινότητα στην πόλη. Αλλάξαμε σελίδα. Γράφουμε ιστορία όλοι μαζί. Για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μεγαλύτερη φροντίδα και δράση. Για τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, που μας ενώνει. Τώρα ξεκινάμε. Δεν περισσεύει κανείς. Τώρα είναι η ώρα να ανταποδώσουμε στην πόλη όλα αυτά που της χρωστάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Ο Στέλιος Αγγελούδης επικράτησε με σαρωτική νίκη έναντι του απερχόμενου δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα στον δεύτερο γύρο των εκλογών για τον κεντρικό δήμο. Ο κύριος Αγγελούδης, με την ενσωμάτωση να ολοκληρώνεται στις 10.30 το βράδυ, έλαβε 67,33%, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζέρβας 32,67%. Το ποσοστό του νέου δημάρχου Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε υπερδιπλάσιες ψήφους από αυτές του κυρίου Ζέρβα, αφού ο κύριος Αγγελούδης συγκέντρωσε 50.305 ψήφους, ενώ ο απερχόμενος δήμαρχος 24.413. Η συμμετοχή έφτασε μόλις το 32,57%, 78.669 ψήφοι, έναντι 40,95% την περασμένη Κυριακή στον πρώτο γύρο. Εξάλλου, θερμά συγχαρητήρια στο νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του. Υπενθυμίζεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών υποστήριξε για τον Δημαρχιακό Θόκο Θεσσαλονίκης την υποψηφιότητα του Σπύρου Πέγκα, ενώ στον δεύτερο γύρο έστειλε μήνυμα για στήριξη στον Στέλιο Αγγελούδη. Παγωμάρα επικράτησε στο προεκλογικό κέντρο του Κωνσταντίνου Ζέρβα μετά το πρώτο exit poll που έδειχνε καθαρή νίκη του Στέλιου Αγγελούδη. Λίγη ώρα μετά, εμφανώς συγκινημένος, ο κ. Ζέρβας αναγνώρισε την ήττα του, δηλώνοντας ότι θα είναι στη διάθεση του νέου δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για οτιδήποτε χρειαστεί, καθώς, όπως είπε, η Θεσσαλονίκη είναι πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Είμαι περήφανος που δεν θα αρχίσει την προσπάθειά του από το μηδέν. Να πιάσει το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και να προχωρήσει όλα τα μεγάλα έργα, όλα τα έργα της καθημερινότητας. Κάναμε πολλή δουλειά και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, τη μητέρα μου, τις αδερφές μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου, τους εθελοντές και τους ανθρώπους του ψηφοδελτίου. Θα είμαι στη διάθεση του νέου δημάρχου για οτιδήποτε χρειαστεί. Η Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα.
Ο απερχόμενος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι χάρη του Στέλιου Αγγελούδη για την εκλογή του στο Δήμο Θεσσαλονίκης με ποσοστό 67,22%. Ιστορικές στιγμές για την Καλαμαριά, η οποία για πρώτη φορά θα έχει μια γυναίκα για δήμαρχο της πόλης, την Χρύσα Αράπογλου, η οποία έκανε την ανατροπή στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο τον δημαρχιακό θόκο από τον απερχόμενο δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη. Με το άκουσμα των αποτελεσμάτων, φίλοι του συνδυασμού Καλαμαριά Μητέρα Πόλη συγκεντρώθηκαν στον πεζόδρομο έξω από το εκλογικό κέντρο της κυρίας Αράπογλου και έστησαν ένα γλέντι άνευ προηγουμένου. Οι αναμένοι Πυρσοί έκαναν τη νύχτα μέρα, τη στιγμή που οι κόρνες ηχούσαν εκοφαντικά. Μικροί και μεγάλοι γιορτάζουν τη μεγάλη επιτυχία της νέας Δημάρχου Καλαμαριάς. Με πλατιά χαμόγελα ξεσπούν σε χειροκροτήματα και επιφημίες. Η Χρύσα Αράπογλου, όπως ήταν αναμενόμενο, έφτασε στο εκλογικό κέντρο για να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο που την περίμενε καρτερικά για να την συγχαρεί για τη μεγάλη της νίκη. Στενοί συνεργάτες και φίλοι την έπνιξαν κυριολεκτικά με αγκαλιές και φιλιά, τη στιγμή που στο πλευρό της είχε και τον επιχρόνια δήμαρχο της πόλης, Θεοδόση Μπακογλίδη. Το κλίμα για αρκετές ώρες ήταν πανηγυρικό, με το συγκεντρωμένο πλήθος να γιορτάζει για την αλλαγή σελίδας στην προσφυγωμάνα Καλαμαριά. Στο 100% της ενσωμάτωσης, η Χρύσα Αράπογλου συγκέντρωσε το 57,92% των ψήφων, 12.990, με τον απερχόμενο δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη να λαμβάνει 42,08% και 9.439 ψήφους. Χαρά και συγκίνηση. Ήταν ένας μεγάλος, πολύμινος αγώνας. Χαίρομαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όσους και όσες μας στήριξαν και την πρώτη Κυριακή, αλλά και όσους μας εμπιστεύτηκαν. Για μας το στίχημα, το πρόγραμμά μας είναι μια μεγάλη Καλαμαριά ανοιχτή, περιεκτική, εξωστρεφή, με συμμετοχικές διαδικασίες. Μια Καλαμαριά που θα σέβεται τον δημόσιο χώρο, μια Καλαμαριά που θα υπερασπιστεί τα δημόσια αγαθά, μια Καλαμαριά με καινοτομίες. Ευχαριστώ, μόνο δουλειά από εδώ και πέρα. Σχέδιο και δουλειά. Ο κύριος Δαρδαμανέλης, σε δήλωσή του αμέσως μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, τόνισε τα εξής. Ευχαριστώ τους χιλιάδες καλαμαριωτών που μας στήριξαν και την προηγούμενη Κυριακή αλλά και σήμερα. Επίσης, ευχαριστώ τους εκατοντάδες φίλους της γενιάς δημιουργίας που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα. Η αποχή, το γενικότερο πολιτικό κλίμα και οι αργοί ρυθμοί λόγω COVID και γραφειοκρατίας δεν άφησαν να φανεί το έργο μας όσα έχουμε δρομολογήσει και θα γίνουν ορατά τα επόμενα 2-3 χρόνια. Συγχαρητήρια στην παράταξη Καλαμαριά Μητέρα Πόλη για τη σημερινή εκλογική νίκη. Εγώ και η γενιά δημιουργίας θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και αγάπη για την Καλαμαριά μας. Αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη της Θεσσαλονίκης έφεραν οι κάλπες στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. 7 δήμοι από τους συνολικά 14 αλλάζουν διοίκηση, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως όσοι νυν δήμαρχοι αναμετρήθηκαν στον δεύτερο γύρο έχασαν τον δημαρχιακό θόκο από τους ανθυποψηφίους τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 5 δήμαρχοι που αναμετρήθηκαν στον δεύτερο γύρο και έχασαν είναι η Κωνσταντίνος Ζέρβας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δαρδαμανέλης στον Δήμο Καλαμαριάς, Γιώργος Τσαμασλής στον Δήμο Θερμαϊκού, Δημήτρης Δεμουρτζίδης στον Δήμο Παύλου Μελά και Κλεάνθης Μανδαλιανός στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Εξελέγησαν αντίστοιχα οι Στέλιος Αγγελούδης, Χρύσα Αράπογλου, Θοδωρής Τζέκος, Δημήτρης Ασλανίδης και Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Όλοι κατέβηκαν στις εκλογές ως ανεξάρτητοι, ωστόσο οι τρεις πρώτοι, Αγγελούδης, Αράπογλου και Τζέκος, στηρίχθηκαν στο δεύτερο γύρο από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι κύριοι Ασλανίδης και Αλεξανδρίδης προέρχονται από τον κέντρο δεξιό χώρο. Στη λίστα των ηττημένων απερχόμενων δημάρχων που έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα,
συγκαταλέγεται ο προερχόμενος από την κεντροαριστερά Γιάννης Ιωαννίδης στον Δήμο Δέλτα, ο οποίος τέθηκε εκτός από τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, ενώ χθες νέα δήμαρχος αναδείχθηκε η προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία Γερακίνα Μπισμπινά. Νέα δήμαρχο την Νίκη Ανδρεάδου εξέλεξε από τον πρώτο γύρο και ο Δήμος Λαγκαδά, με τον δήμαρχο Γιάννη Ταχματζίδη ωστόσο να έχει αποχωρήσει ήδη από τον Απρίλιο από τον δημαρχιακό θόκο. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από τον δεύτερο γύρο των εκλογών διαμορφώνεται ως εξής. Δήμος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά με 50,19% έναντι του Νάκου Δημητριάδη με 49,81%. Δήμος Θερμαϊκού, Θοδωρής Τζέκος με 63,36% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Γιώργου Τσαμασλή με 36,64%. Δήμος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης με 67,33% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα με 32,67%. Δήμος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου με 57,92% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη με 42,08%. Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης με 56,73% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Κλεάνθη Μανδαλιανού με 43,27% και Δήμος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης με 55,79% έναντι του απερχόμενου δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη με 44,21%. Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας εκλέχθηκαν οι εξής. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου με 81,71%. Δήμος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας με 78,84%. Δήμος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος 70,70%. Δήμος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου 56,98%. Δήμος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιλίδης 78,80%. Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 60,67%. Δήμος Χαλκιδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος 47,85%. Και τέλος, Δήμος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης με 44,35%. Αλλαγή σκητάλης έβγαλε η κάλπη των επαναληπτικών εκλογών σε δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θερμαϊκού, ενώ εκλογικά θρίλερ ετυλίχθηκαν στο Δήμο Δέλτα και τον Δήμο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ειδικότερα, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου έχει νέο δήμαρχο τον Λευτέρη Αλεξανδρίδη, ο οποίος κέρδισε με ποσοστό 56,73% τον νυν δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό, ποσοστό 43,27%. Στον πρώτο γύρο, ο κύριος Αλεξανδρίδης είχε λάβει 36,06% και ο απερχόμενος δήμαρχος 32,56%. Τα καταφέραμε! Να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, τα αδέρφια μου. Ξέρετε πόσο επίπονος είναι σε αγώνα για μια οικογένεια. Τους ευχαριστώ γιατί είναι δίπλα μου σε όλους τους αγώνες μου. Και το είπα κάποτε στους συνεργάτες μου. Δεν χάνω στόχους ποτέ. Να είστε καλά. Πάντα θα πετυχαίνουμε. Αύριο είναι μια άλλη μέρα για το Δήμο. Αύριο το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου θα τον βρει μια διοίκηση που θέλει συνεργασία, θέλει σύνθεση, μια διοίκηση που θα είναι για όλους τους δημότες. Αύριο πρέπει να βάλουμε τις προτεραιότητες που βάλαμε και προεκλογικά, που είναι η παιδεία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, οι υποδομές για τα παιδιά μας. Σας θέλω όλους συνεργάτες για την επόμενη μέρα. Ανατροπή επήλθε και στο Δήμο Παύλου Μελάου, όπου ο Δημήτρης Ασλανίδης επικράτησε του απερχόμενου δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Ο επικεφαλής του συνδυασμού αλλαγής στο Δήμο Παύλου Μελά έλαβε ποσοστό 55,79%, ενώ ο κύριος Δεμουρτζίδης 44,21%. Εκλογικό θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Δήμο Δέλτα. Η Γερακίνα Μπισμπινά επικράτησε σε ένα πραγματικό θρίλερ του Ιορδάνη Δημητριάδη με μόλις 68 ψήφους διαφορά. Η νέα δήμαρχος έλαβε ποσοστό 50,19% και 8.759 ψήφους, ενώ ο κύριος Δημητριάδης τερμάτισε δεύτερος με 49,81% και 8.691 ψήφους. Στα ανατολικά του νομού, στο Δήμο Θερμαϊκού, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο Θοδωρής Τσέκος, ο οποίος συγκέντρωσε το 63,36% των ψήφων, ενώ είναι δήμαρχος Γιώργος Τσαμαζλής το 36,64%. Βέβαια αυτή η χαρά μεταφράζεται και σε μια μεγάλη ευθύνη για την επόμενη μέρα στο Δήμο Θερμαϊκού, γιατί ο κόσμος φαίνεται ότι μας πίστεψε στο πλάνο μας, πίστεψε στην ομάδα μας, πίστεψε στις αρχές, στις θέσεις μας και μας έδωσε τη δύναμη, αυτό που ζητούσαμε. Και μένει να ανταποκριθούμε και πραγματικά και εγώ δεν βλέπω την ώρα
να πιάσουμε δουλειά. Στο μεταξύ, στη Χαλκιδική, στο Δήμο Πολυγύρου, επικράτησε ο Γιώργος Εμμανουήλ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έλαβε ποσοστό 52,1% έναντι του Ευθύμιου Καρανάσιου που έλαβε 47,1%. Η απίστευτη μάχη ψήφο με ψήφο στο Δήμο Κασάνδρας έφερε ανατροπή κυριολεκτικά στην τελευταία καταμέτρηση, καθώς η νυν δήμαρχος επικράτησε επί του αντιπάλου της Κώστα Παπαγιάννη. Συγκεκριμένα, πριν την καταμέτρηση του τελευταίου εκλογικού τμήμα, το οποίο βρισκόταν στην Κασάνδρα, ο κύριος Παπαγιάννης προηγείτο με 47 ψήφους έναντι της νυν δημάρχου. Η Αναστασία Χαλκιά πέρασε μπροστά με 41 ψήφους. Πιο αναλυτικά, η κυρία Χαλκιά αναδεικνύεται εκ νέου δήμαρχος Κασάνδρας με 50,27% και 3.754 ψήφους έναντι 49,63% και 3.713 ψήφους που έλαβε ο κύριος Παπαγιάννης. Μεγάλη νικήτρια του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται και η αποχή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών. 6 συνολικά δήμοι μπήκαν στη διαδικασία επαναληπτικών εκλογών από το σύνολο των 14 της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε όλους καταγράφηκε μεγάλη μείωση της προσέλευσης της κάλπης σε σχέση με τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως στους τρεις από αυτούς, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τον Δήμο Παύλου Μελά, ψήφισαν με τα βίας ένα στους τρεις δημότες ή και λιγότεροι. Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Δέλτα η συμμετοχή στον πρώτο γύρο ανερχόταν σε 60,22% για να μειωθεί στον δεύτερο γύρο σε 47,96%. Από τους 37.745 εγγεγραμμένους δημότες προσήλθαν στις κάλπες για την επαναληπτική διαδικασία 18.104 πολίτες. Στον Δήμο Θερμαϊκού η συμμετοχή του πρώτου γύρου ανήλθε σε 58,76%, ενώ στο δεύτερο γύρο το ποσοστό μειώθηκε σε 50,14%. Μόνο σε αυτό το Δήμο η συμμετοχή των δημοτών στην εκλογική διαδικασία κατάφερε να κερδίσει οριακά την αποχή σε απόλυτο αριθμό. Όσον αφορά τους εγγεγραμμένους δημότες στους εκλογικούς καταλόγους, από τους 34.589 πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για το δεύτερο γύρο οι 17.343. Ούτε ένας στους τρεις πήγε να ψηφίσει στην επαναληπτική διαδικασία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τη συμμετοχή του 40,95% στον πρώτο γύρο, το ποσοστό έπεσε στο 32,57% στο δεύτερο γύρο. Σε αριθμό εγγεγραμμένων, από τους 241.516 πολίτες των εκλογικών καταλόγων, μόλις οι 78.669 προσήλθαν στις κάλπες τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποχή είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο γύρο που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τις εκλογές του 1951. Η ίδια εικόνα και στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο η συμμετοχή ανερχόταν σε 49,86% για να πέσει στο 37,27%, ενώ από τους 63.179 εγγεγραμμένους πολίτες στον δεύτερο γύρο των εκλογών ψήφισαν μόλις οι 23.544. Τέλος, σχεδόν ένας στους τρεις προσήλθε στις κάλπες της 15ης Οκτωβρίου σε σχέση με την πρώτη Κυριακή στον Δήμο Παύλου Μελά. Η συμμετοχή μειώθηκε στο 37,71% σε σχέση με το 50,28% του πρώτου γύρου, ενώ από τους 62.061 εγγεγραμμένους πολίτες μόλις 23.402 άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.